Χρησιμοποιούν όλα τα μέσα για να με πολεμήσουν με κάθε τρόπο και με πάντως, κάθε σκοπό. Κατηγορείται η κυβέρνηση από την αξιωματική αντιπολίτευση και από το ΠΑΣΟΚ ότι δεν ρίχνει άπλετο φως στην υπόθεση. Λένε, για παράδειγμα, γιατί δεν πήγε ο Γενικός Γραμματέας, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή. Πήγε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Συνεχίστε όμως, έχετε πολλά ερωτήματα. Δεν εκλήθησαν, λέει επίσης, και το λέει δίκαια, στην Εξεταστική Επιτροπή οι εκπρόσωποι των εταιριών που εμπορεύονται. Βεβαίως και πήγαν οι εκπρόσωποι των εταιριών. Και πήγαν οι εκπρόσωποι των εταιριών στην Εξεταστική. Βεβαίως. Και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έκανε έρευνα συγκεκριμένες εταιρείες. Και η έρευνα αυτή ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, κύριε Χατζηνικολάου. Εγώ έχω μια υποχρέωση να προστατεύσω. Εσείς γιατί αποφύγατε. Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε, αλλά το θέτω όλο το πλαίσιο και θα σας ακούσω. Σταματώ για να σας ακούσω. Γιατί αποφύγατε να συνομιλήσετε και με την Εξεταστική Επιτροπή και με την ΠΕΓΑ, την Εξεταστική του Ευρωκοινοβουλίου. Από την πρώτη στιγμή που προέκυψε το θέμα αυτό, είπα όλα στο φως. Ούτε με τον κύριο Τσίπρα στη σχετική ερώτηση. Γιατί το λέτε αυτό, δεν κάναμε συζήτηση προημερησίας για το θέμα αυτό? Έκανε ερώτηση. Θα επανέλθω και σε αυτό. Δεν κάναμε συζήτηση προημερησίας στη Βουλή? Δεν έγινε Εξεταστική Επιτροπή για το ζήτημα αυτό? Δεν άλλαξε ο νόμος αμέσως για να προσθέσουμε δικλείδες ασφαλείας με δεύτερο εισαγγελέα, του οποίου υποαρφή θα απαιτείται για νόμιμες ακροάσεις? Δεν είδε η ελληνική κυβέρνηση θεσμικά την Επιτροπή ΠΕΓΑ όταν αντίστοιχη υποδοχή δεν της επιφύλαξε καμία άλλη κυβέρνηση? Κύριε Χατζηνικολάου, από την πρώτη στιγμή ήμουν πολύ ειλικρινής και ανέλαβα τις ευθύνες μου. Άνθρωποι έφυγαν από τις θέσεις τους διότι είχαν την πολιτική ευθύνη της εποπτείας αυτής της διαδικασίας. Και πρώτος εγώ είπα ότι ένα λάθος γίνεται πραγματικά λάθος όταν επαναλαμβάνεται. Διαπιστώσαμε κενά στα συστήματα αυτά και είμαστε έτοιμοι να τα διορθώσουμε. Όμως, από το να εντοπίζεται μια δυναμία η οποία έχει ευρωπαϊκή διάσταση, διότι παράνομα λογισμικά υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη, και πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι οι συνάδελφοί μου, όταν συνομιλούμε, έχουμε το ίδιο άγχος. Πώς θα διαφυλάξουμε